Κύριε Νύχτα, την καλημέρα μας, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και πρώτον καταρχάς να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνετε. Όπως σας είπα και εκεί που μιλήσαμε, μας συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων και ιδίως των αγαπητών ανθρώπων. Γιατί πραγματικά, αν άκουσα χθες τον κύριο Περιφερειάρχη στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, που μίλησε, είπε ότι βρισκόμαστε υποκατάληψη. Δηλαδή, τον κύριο Μουτζούρη. Ναι. Αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και επαναλαμβάνω, σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε και αναδεικνύεται το πρόβλημά μας. Αλίμονο, το πρόβλημά σας είναι πρόβλημα όλης της Ελλάδας, δεν είναι μόνο των νησιών. Μολονότι στη Μύκονο, για παράδειγμα. Εντάξει, το αντιλαμβάνονται, ναι, ναι. Αλλά είναι κάπως διαφορετικά. Είναι με ένα διαφορετικό τρόπο και είναι και κάπως απόμερο, απόμακρο. Ναι. Από αυτούς, δηλαδή ένα νησί το οποίο βουλιάζει από τουρισμό, ένα πανάκριβο νησί. Σου λέει τώρα, η Χίος και η Σάμος, ναι, τις ακούμε και τα λοιπά, αλλά εμείς είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Για πείτε μας τώρα, πώς είναι η κατάσταση γενικότερα. Θα σας πω λοιπόν, εν πρώτης να ευχαριστήσω, όπως είπατε πολύ σωστά, είσαστε πολύ ακριβείς και ενημερωμένος για τους άλλους συναδέλφους μου, τους αντιπεριφερειάρχες των περιφερειών της υπόλοιπου Ελλάδος, οι οποίοι πράγματι μας συμπαρέστανται. Ελπίζω και εύχομαι και παρακαλώ δηλαδή να το δούμε και εμπράκτως, με την έννοια ότι να έρθουν από τα άλλα μέρη της Ελλάδος να δουν ότι τα νησιά μας είναι εξαιρετικά. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Έχουμε πολιτισμό, έχουμε κουλτούρα, έχουμε παιδεία, έχουμε ιστορία, έχουμε αρχαιολογικούς χώρους, έχουμε θρησκευτικά μνημεία πολύ μεγάλης αξίας, όπως έχουμε και χώρους οι οποίοι είναι παγκοσμίας κληρονομίας, έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία παγκοσμίου κληρονομίας. Αυτό η κατάσταση λοιπόν τώρα έχει ως εξής. Έρχονται συνεχώς άτομα από την Ανατολή, από την Τουρκία, και το παράδοξο είναι που το είπε και ο Περιφερειάρχης, είναι εδώ δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς. Υπάρχει απαγορευτικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή τη νύχτα δεν λειτουργήσαν, δεν είχαμε συγκοινωνία με τα πλοία. Πώς είναι δυνατόν να έρχονται? Πώς είναι δυνατόν να έρχονται με αυτή τη συμπάρκηση? Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδοξο, πραγματικά δηλαδή. Να μην μπορούμε να φύγουμε εμείς και να έρχεται τόσο κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε επιξίου άκμνος, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μην γίνονται τα νησιά μας γνωστά μόνο για το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως για τις ομορφιές και για τον τρόπο ζωής μας. Θέλουμε τον κόσμο, θέλουμε να δει τι είμαστε και να μην γνωρίζει μόνο τη Μυτιλή για τη Μόρια, τη Χίο για τη Βιάλ και τη Σάμο, που είναι πανέμορφο νησί επίσης, να τη γνωρίζει μόνο και μόνο για αυτούς που βρίσκονται στο λιμάνι. Αυτό είναι μια θλιβερή παράμετρος, πραγματικά μας στεναχωρεί ιδιαίτερα, δεν διασκεδάζουμε και δεν περνάμε καλά τις μέρες μας και δεν τραγουδάμε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πραγματικά είμαστε θλιμμένοι και λυπημένοι. Θέλουμε να βρεθεί λύση. Και κυριότερα θέλω να σας πω, κύριε, ότι δεν είναι το θέμα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω, κανένας δεν φεύγει αυτόν τον τόπο του γιατί θέλει να πάει κάπου και να στο άγνωστο. Δεν διαφωνώ. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε πρόβλημα. Η κανονικότητά μας δεν υπάρχει πια. Και το κυριότερο, δεν βλέπουμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή, αν ήταν κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, 10, 20, 30, 40 χιλιάδες που είναι, και ξέρω ότι θα μου το λύσει ένα, σε δύο, σε τρία, σε πέντε χρόνια, θα έλεγα, ας κάνω υπομονή. Εδώ δεν βρίσκεται λύση. Θα φύγουν αυτοί, αν φύγουν και αν πάνε κάπου αλλού, και θα έρθουν άλλοι. Ναι. Τι θα κάνουμε εμείς εδώ? Ναι. Ξέρετε, είναι υπάρξει αγωνία, όπως το είπατε. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, θα γίνουν τα νησιά μας μέσω για να περνούν όλοι οι μετανάστες της Σιφηλίου. Έχουμε Ποσαχάριους, έχουμε από την Ανατολία, έχουμε Αφγανιστάν, έχουμε, δεν μπορούμε να φανταστείτε πόσοι εθνότητες. Κύριε Νύχτα, η αλήθεια είναι, εγώ προσωπικά έχω επισκεφτεί σχεδόν όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, από τη Θήμενα και συγκεκριμένα τελευταία τα Χριστούγεννα επισκέφτηκα και την Σάμο. Όντως, είναι εμφανέστατο το πρόβλημα. Δηλαδή, οι πληροφορίες λένε ότι στο βαθύ πλέον οι πρόσφυγες είναι περισσότεροι από τους κατοίκους και έχει διαμορφωθεί μια τάση όπου ο κόσμος ξενικιάζει τα σπίτια του ή αφήνει τα σπίτια του στο βαθύ και πηγαίνει σε πιο ορεινές περιοχές προκειμένου να αισθανθεί περισσότερο ασφαλής. Τώρα, αυτό είναι φυσικά στον άνθρωπο, έτσι.
Είναι στον άνθρωπο. Γιατί όλο αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Οι δυσκολίες τώρα και τα νούμερα είναι αρκετά υψηλά για να μπορέσουν να είναι σε μια αρμονία και ένα στρατηγικό σχεδιασμό απουσιάζει, ο οποίο θα έπρεπε να είναι από την αρχή. Τουλάχιστον εγώ την έχω ζήσει από κοντά αυτήν την κατάσταση. Οπότε συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή σας. Εσείς ωστόσο θα μπορούσατε να θέσετε ένα στρατηγικό πλάνο, το οποίο θα το κάνετε ως μια πρόταση κάθετος, αντιπρόταση, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί υπέρ σας. Ακούστε κυρία, το μεταναστευτικό το ζούμε όλοι μας, αλλά το έχει αναδείξει πάρα πολύ και είναι προσημείο ο κύριος Περιφερειάρχης. Είδατε τις κραυγές αγωνίες που βγάζει ο άνθρωπος και πόσο προσπαθεί να πει τι συμβαίνει. Ναι. Εμείς δυστυχώς νομικές αρμοδιότητες με την έννοια, ναι, μάλλον θα έλεγα σε διοικητικό επίπεδο, mm-hmm, είναι περιορισμένες. Mm-hmm. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φωνάξουμε να έρθει η πολιτεία να μας στηρίξει, να έρθει η πολιτεία να δώσει λύσεις. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε να τους σταματήσουμε, mm-hmm, ούτε να πούμε αν θα φύγουν, ούτε πώς να φύγουν, ούτε κάτι άλλο. Εμείς αυτό που θέλουμε και ζητάμε από την πολιτεία ή από αυτούς που έχουν τις δυνατότητες και αυτούς που το σύνταγμά μας και οι νόμοι επιτάσσουν, να κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτό δηλαδή, θα σας πω ένα πράγμα. Φεύγουν κάποιοι άνθρωποι από εδώ και πάνε σε κάποιες άλλες περιφέρειες. Έτσι θα το έχετε διαπιστώσει. Ναι, αυτό, ναι, που γίνεται μόλις πάνε είναι να ξεσηκώνονται οι τοπικές κοινωνίες και να μην θέλουν εν πάση περιπτώσει να πάνε εκεί. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει τώρα με εμάς. Μόνο δέστε το, μόνο με αυτή την παράμετρο. Εγώ δεν θέλω να φύγει από εμάς το πρόβλημα και να πάει αλλού, έτσι προς Θεού. Δεν θέλω, εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ συμπαρίσταμαι για όλες τις περιφέρειες και για όλη την Ελλάδα μας. Δεν θέλω να βγάλω από πάνω μου ένα πρόβλημα και να το πάω αλλού. Εγώ θέλω να λυθεί το πρόβλημα για όλους μας. Ναι. Να σας το ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Εντάξει, η κεντρική εξουσία θα κάνει τα βήματα που πρέπει να κάνει εφόσον αποφασίσει να τα κάνει κτλ. Το 2019 είχαμε διάφορα ζητήματα. Φυσικές καταστροφές. Για παράδειγμα, στη Χαλκιδική είχαμε τις καταστροφές από τη Θεομηνία, στη Θάσο και αλλού. Εκεί έσπευσε το Υπουργείο Τουρισμού μαζί με άλλους και άλλα Υπουργεία Συνασμών τους Φορείς πήραν κάποιες αποφάσεις. Σε εσάς, εσείς έχετε ζητήσει από το Υπουργείο Τουρισμού πέραν της συζήτησης που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να λάβουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις προβολής των νησιών, πιο έντονης προβολής των νησιών τουριστικής? Θα σας πω λοιπόν, γιατί μου δίνετε καλή πάσα, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, αυτό ήταν ο βασικός λόγος που πήγα και συμμετείχα και σε αυτό το συμβούλιο. Λοιπόν, ζητήσαμε λοιπόν να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση και προς τιμήν τους, που επαναλαμβάνω, οι εκπρόσωποι των υπολείπων περιφερειών το αποδέχτηκαν. Και πράγματι ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό πακέτο για το Βόρειο Αιγαίο των διαφημίσεων και γενικά διαφορετικής αντιμετώπισης. Εγώ ανέγραψα στο Facebook μια ανάρτηση και είπα οψιόμεθα. Μετά από αυτό που βγήκε ο κ. Θεοχάρης και το ανήγγειλε, είπα αιώρακα. Εύχομαι δηλαδή αυτή τη στιγμή πράγματι να γίνει πράξη και να το δούμε όπως το υποσχέθηκαν αρμοδίως από τα πιο υπεύθυνα χείλη. Και πιστεύω ότι θα γίνει. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό σε εσάς και στους ακροατές σας. Γιατί είναι ένα λεπτό σημείο. Εμείς δεν ζητάμε ανταπόδοση για το προσφυγικό. Εμείς δεν ζητάμε και λέμε δώστε μας αυτά για να μαζίσετε το προσφυγικό ή να μείνουν οι πρόσφυγες εδώ. Ναι. Εμείς ζητάμε αυτό το πράγμα γιατί πάσχει ο τουρισμός μας από όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Ο τουρισμός μας πιθανόν να είχε προβλήματα και χωρίς τους μετανάστες. Εμείς όμως ζητάμε λοιπόν από την πολιτεία να μας στηρίξει γιατί πολλαπλασιάστηκε το πρόβλημα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και αυτή τη στιγμή ειδικά και η Χίος και η Μητυρίνη, η Λέσβος και η Λίμνος, αλλά κυριότατα η Σάμος, θέλω να το δείξω, ασχολούνται οι άνθρωποι 75-80% με τον τουρισμό. Εάν δεν τακτοποιηθεί ή δεν διευθετηθεί αυτό το πράγμα, αυτοί οι άνθρωποι θα καταστραφούν. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Πόσο δηλαδή από τα νησιά, το ΑΕΠ μάλλον, της οικονομίας του τόπου αντιστοιχεί στο ποσό του, μάλλον ο τουρισμός, πόσο είναι στο ΑΕΠ
της κάθε περιοχής, πόσο, σε τι βαθμό αντιστοιχεί. Σε τι ποσοστό. Δεν είμαι πρόχειρος για μην λέω ανακρίνω. Αλλά μου λέτε ότι στη Σάμο, για παράδειγμα. Ότι η Σάμο έχει αυτό που το είπαν και με το πετέβαιναν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. 70-75% είναι το ποσοστό αυτό. Στοιχείο είναι λιγότερο, γιατί δυστυχώς έχουμε λιγότερο τουρισμό. Είναι σημαντικό, αλλά είναι λιγότερο. Και στη Μυτιλήνη ακόμα περισσότερο. Μπορεί να είναι 20%, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά πάντως το κυριότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή πληττόμαστε και γι' αυτό. Δηλαδή το χειρότερο είναι ότι είχαμε μείωση. Το κυριότερο. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Και σας ξαναλέω, να δείτε τώρα τι πρόβλημα έχουμε έτσι. Ίσως να μην έπρεπε να λέγονται και δημοσίως, αλλά δυστυχώς πραγματικά. Μα αν τα λέμε δημοσίως, τα αναδεικνύουμε, δεν τα λέμε μεταξύ μας. Ακριβώς, ξέρετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, τον τουρισμό. Όπως σας είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να πούμε πραγματικά τα καλά των περιφερειών μας και να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, εκεί που θα πάτε, στα νησιά, δηλαδή απευθυνόμαστε στους επισκέπτες, δεν θα έχετε καμία σχέση ούτε με το μεταναστευτικό, ούτε πρόκειται να υπάρχει ένα θέμα. Ούτε υπάρχει ενδεχόμενο να έχετε κάποια προβλήματα. Ναι. Πάση φύσεως, καταλαβαίνετε. Ναι. Απ' την άλλη, πρέπει να το αναδείξουμε για να μπορούμε να καταλάβουν όλοι και η Ευρώπη και οι πάντες τι τραβάμε. Καταλαβαίνετε τώρα τι κινούμαστε. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα είναι. Δηλαδή, να πάει να πει στον πόνο σου και κινδυνεύει να δείξει ένα πρόβλημα και να πει ο ξένος τουρίστας τι θα πω στη Μόρια. Πώς θα διαφημίσω εγώ τη Μυτιλήνη. Πρέπει να βγάλω από τον τουρίστα. Πρέπει να βγάλουμε πια από τον παγκόσμιο χάρτη τα νησιά μας, ιδίως στη Μυτιλήνη, τυχείο, για τα συμπτώματα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Πρέπει να αναδείξουμε για τη Χίο τον Όμηρο, να αναδείξουμε τις ομορφιές, τα Βυζαντινά, τα Αρχαία, τη Μαστίγα. Για τη Μυτιλήνη να αναδείξουμε τη Σαφό. Να αναδείξουμε το γεγονός ότι υπήρχε ο Θεόφιλος, το Μνημείο. Να αναδείξουμε ότι υπήρχαν ο Ανακρέων, υπήρχε ο Πιτακός, ο Μυτιλινέος. Να πούμε για τη Σάμο ότι υπάρχει ο Πυθαγόρας. Να πούμε ότι ο Πολυκράτης. Να πούμε δηλαδή δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα του αυτή τη στιγμή. Ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε το ηλιοκεντρικό. Ο Αρίσταρχος, όχι. Ο Αρίσταρχος, ο Σάμιος, όχι το ηλιοκεντρικό. Ναι, ακριβώς, ναι. Υπολόγισε την απόσταση της γης. Ο πρώτος ακριβώς. Ο πρώτος που είχε φτάσει, διότι ως τότε λέγαμε ότι, ξέρετε, δεν κινεί με τις φιλοσοφίες και το Αριστοτέλη κλπ. Αλλά λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να αναδείξουν και να μάθουν τις περιοχές μας. Και όχι να τις μάθουν μόνο. Για τα προβλήματα που δημιουργούνται. Μάλιστα. Κύριε Νύχτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς δίνουμε το λόγο. Συμφωνούμε απολύτως. Από την πλευρά μας είμαστε εδώ να συνδράμουμε στο να αναδείξουμε τη θετική πλευρά των νησιών, να δείξουμε ότι ναι, το μεταναστευτικό υπάρχει ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μείζον. Υφίσταται, αλλά ο κάθε τουρίστας που θα πάει στα νησιά αυτά ακριβώς θα περάσει καλά, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα περάσει καλά, θα κάνει τις διακοπές του σε πολύ ωραία νησιά και θα τα ευχαριστηθεί. Αυτά πρέπει να αναδεικνύουμε. Έγινε. Σωστό. Σωστό. Να είστε καλά. Κάνω πολύ. Ευχαριστώ, χάρηκα. Θα κάνω πολύ να σας ξαναδώ. Θα τα πούμε, ναι, βεβαίως. Που θα είναι, θα χαρώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την παρουσία. Και θα δούμε και τον απολογισμό. Θα δούμε και τον απολογισμό. Τι έγινε και τι δεν έγινε. Κύριε Νύχτα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ.